Γεια σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ζωή Γραμματόγλου. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, χρόνια τώρα αγωνίστρια, μεγάλη αγωνίστρια. Σύλλογος Κέφι. Κέφι. Από τότε που ξεκίνησε το θυμάμαι και εγώ, Ζωή μου, το σύλλογο αυτό. Με πόσες λαχτάρες, με πόση αγωνία και πραγματικά μόλις έγινες πρόεδρος κατάφερες να πάρεις τη σκυτάλη και να την προχωρήσεις αρκετά, πάρα πολύ. Ζωή μου, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια και πριν και από το Σύλλογο, τι δουλειά έκανες? Ήμουν ιδιαγωγός και είχα τα παιδιά σου στον παιδικό σταθμό. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αχ, πραγματικά συγκινούμε και όταν σε βλέπω και όταν βλέπω την προσπάθειά σου και όλα αυτά. Έτυχε στην ζωή σου και σένα να έρθουν, δεν θα το πω αναποδιές, να πω μαθήματα ζωής, να πω κάποια συγκλονιστικά γεγονότα που όταν είμαστε ακόμη νέοι και δεν τα περιμέναμε φυσικά, δεν μπορούσαμε να τα προδιαγράψουμε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι για τον απάντεχο, το ξαφνικό, το απρόσμενο, που μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι μια ασθένεια. Και εσύ τα ξέρεις πολύ καλά αυτά. Θέλω να μου πεις λίγο για τη φιλοσοφία της ζωής σου, που πραγματικά νομίζω ότι τώρα έχεις να δώσεις πολύ πιο προχωρημένα μηνύματα από ότι τα παλιά χρόνια. Γενικά ήμουν άνθρωπος, εσύ που με ξέρεις χρόνια, της προσφοράς. Και με το καρκίνο όταν συναντήθηκα, το μέλημά μου ήταν όλο, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ είχα πάει καλά. Τελείωσα τις θεραπείες μου και ξαναγύρισα στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου. Καρκίνος μαστού, ζωή μου, μαστού. Ναι. Έχασα όμως την πολύ καλή μου φίλη, την Ευτυχία, που και εσύ την ήξερες. Και αυτό στάθηκε η αιτία να ξεκινήσω έναν αγώνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του, πρώτα για τον καρκίνο του μαστού και μετά με το σύλλογο ασχολήθηκα με όλους τους καρκίνους, γιατί έβλεπα την ανάγκη των ανθρώπων όταν τους ερχόταν το μήνυμα ότι έχεις καρκίνο, που χανόταν η γη κάτω από τα πόδια και δεν ήξεραν από πουθενά να πιαστούν. Με αυτό το έναυσμα είχα πάει τότε και με το θάνατο της Ευτυχίας στις εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί έκανα την πρώτη μου εκπαίδευση ως εθελόντρια. Επειδή όμως ήμουνα στο χώρο της εκπαίδευσης, με προορίζανε να πάω σε κάποιο σχολείο ειδικό, για βοήθεια, γενικά στο χώρο της παιδείας. Και τότε εγώ είχα πει ότι όχι, θέλω να πάω στον Άγιο Σάββα και θα κάνουμε μια ομάδα σαν Ερυθρός Σταυρός για το νοσοκομείο. Και έτσι συστάθηκε η ομάδα στον Άγιο Σάββα. Εκεί συνάντησα και άλλους ανθρώπους που είχαν τις ίδιες αγωνίες με μένα. Και μαζί με την κοινωνική υπηρεσία και την κυρία Παπακοσταντίνου ιδρύσαμε το Σύλλογο Κέφι. Είναι σύλλογος καρκινοπαθών, εθελοντών, φίλων, ιατρών, αλλά Κέφι το ξέρουν όλοι. Ο τίτλος αυτός δουλεύτηκε πάρα πολύ μέσα στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα από ανθρώπους που είχαν μεράκι και νομίζω ότι αυτή η ταυτότητα μας έδωσε και φτερά πιο πολύ να πετάξουμε. Πραγματικά. Ξεκινήσαμε στην αρχή με το να είμαστε εμείς και μόνο με την εμπειρία μας να στηρίζουμε τους ανθρώπους. Είδαμε όμως ότι αυτό δεν έφτανε και ξεκινήσαμε τις ομάδες υποστήριξης κάθε Πέμπτη στο Σύλλογο με την κοινωνική λειτουργό. Κάναμε αυτή τη συνάντηση. Σιγά σιγά όμως αυτό δεν έφτανε, πάλι δεν έφτανε. Και είδαμε ότι ούτε η εμπειρία μας έφτανε, ούτε ο ένας άνθρωπος. Και ξεκινήσαμε να εκπαιδεύουμε εθελοντές, οι οποίοι μετά, σαν εκπαιδευμένοι εθελοντές, ήταν πιο δυνατοί για να μπορέσουν να στηρίξουν τους καινούριους ασθένειες. Σίγουρα οι εθελοντές, όταν έχουν περάσει οι ίδιοι ένα προσωπικό βίωμα σε σχέση με τον καρκίνο, την ασθένεια γενικότερα, είναι πιο αποτελεσματικοί, να φανταστώ, έτσι δεν είναι? Επειδή στα χρόνια που έχουν περάσει έχουμε εκπαιδεύσει και εθελοντές μη ασθενείς και συνήθως είναι φροντιστές που έχουν περάσει αυτό το λούκι και μετά γινόντουσαν εθελοντές. Απλώς για τον ίδιο τον ασθενή, όταν πάει ένας εθελοντής πρώην ασθενής, ο ασθενής αισθάνεται ότι αυτός τον καταλαβαίνει πιο πολύ. Και μου το λένε οι εθελοντές, μα τι κάνετε εσείς παραπάνω? Λέω, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, απλώς ξέρουμε τι... Πώς είναι να κάνεις χημειοθεραπεία, να κάνεις ακτινοβολίες, να έχεις μετάσταση. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλό αυτό. Άρα, ζωή μου, δίνουμε πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα μέχρι στιγμής ότι αν κάποιοι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε ηλικία ίσως και να είναι,
που δεν έχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πολλές ευθύνες πάνω από το κεφάλι τους και θέλουν να γίνουν εθελοντές, υπάρχει δρόμος, υπάρχει τρόπος, υπάρχει πεδίο. Μην κάθονται και κλαίνε τη μοίρα τους και λένε τι να κάνω εγώ τώρα, πού να πάω κτλ. Γιατί έχουμε πολλές τέτοιες αντιδράσεις γύρω μας. Είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένες. Είναι κρίμα και πιο πολύ επειδή όταν ακούω ότι έχει σχέση με τον καρκίνο, επειδή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, υπάρχει πολύ πόνος, υπάρχει θλίψη. Όλοι νομίζουν ότι θα έρθουν στο σύλλογο και ότι θα βρουν ασκημένα κεφάλια, ενώ όταν έρχονται όλοι λένε ήρθα εδώ και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πήρα στήριξη, βρήκα μια καινούργια παρέα, θεωρώ ότι το κέφι η οικογένειά μου. Ακούμε πάρα πολλά τέτοια μηνύματα από τους ανθρώπους που έρχονται. Ζωή μου ακτινοβολής και είναι μια ακτινοβολία που βγαίνει εσωτερικά. Είναι όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά μοιάζονται για τον συνάνθρωπο και έχουν βρει έτσι το νόημα της ζωής τους. Παρόλο ότι εσύ έχεις βιώσει όλων των μορφών τους πόνους, όλων. Δηλαδή και την απώλεια του παιδιού σου και την ασθένεια τη δική σου που ξεπέρασες και την απώλεια της φίλης σου, τον πόνο τόσων ανθρώπων γύρω σου. Δηλαδή σαν να ένιωσες και έζησες μια εμπόλεμη κατάσταση εσωτερική και εξωτερική γύρω σου. Παρόλα αυτά σήμερα έχεις καταφέρει να δίνεις ένα παράδειγμα, να είσαι υπόδειγμα και να έχεις μέσα σου πραγματικό θάρρος χωρίς να προσποιείσαι. Πιστεύω ότι οι δυσκολίες της ζωής σε κάνουν και να δουλέψεις περισσότερο και να κοιτάξεις και να δεις ότι τελικά δεν αξία έχουν αυτό το χέρι που είναι δίπλα σου για να το πιάσεις, είτε είναι συγγενικό, είτε είναι ο σύλλογος, είτε είναι ο εθελοντής. Και σίγουρα και εγώ έχω βοηθηθεί πάρα πολύ, δηλαδή πέρα από αυτά που δίνω στο σύλλογο και στους ανθρώπους που το πλαισιώνουν, έχω πάρει και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω ότι όταν κάναμε τις ομάδες, λέγαμε ότι όλα αυτά τα μαθαίνουμε για να στηρίζουμε τους καινούριους ασθενείς, να είμαστε πιο δυνατοί. Όταν ήρθε η απώλεια του γιού μου, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά που κάναμε στο κέφι ήταν εργαλεία για μένα. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι από τις πιο δύσκολες απώλειες να ζουν οι γονείς και να φεύγουν τα παιδιά και με τέτοιο τρόπο ένα παιδί που ήταν όλη ζωή. Αλλά μέσα από εκεί κατάλαβα όλα αυτά που είχα μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν απογοητευόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω, πάντα θυμόμουν την κυρία Γιδοπούλου που έλεγε στις ομάδες «Δεν υπάρχει αδιέξοδο, πάρε τα βήματα πίσω». Αυτή η φράση για μένα λειτουργήσε σαν κλειδί, να δω από άλλη σκοπιά τελείως τα πράγματα, να δω τι θα μπορούσα να κάνω και με τον καιρό βλέπω ότι όταν έρχεται το πρόβλημα, ενώ τα πρώτα χρόνια ταυτιζόμουν, ειδικά με τις μεταστάσεις, ότι μπορεί να τύχει και σε μένα και να γιατί μετά από τόσα χρόνια, τώρα πλέον όταν έρχεται το πρόβλημα εγώ κάθομαι απέναντι, ακούω, καταλαβαίνω τον άλλον, αλλά το επόμενο λεπτό θα έχω στο μυαλό μου τι θα κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Και δεν στέκομαι δηλαδή σε αυτό που να ταυτιστώ τόσο πολύ που να μην μπορώ να αντιδράσω. Ζωή Γραμματόγλου, πες μου κάτι. Είχες στη ζωή σου δασκάλους που σε ενέπνευσαν σε αυτό τον τρόπο σκέψης? Ήτανε κάτι που το είχες, ας το πούμε, από προηγούμενες ζωές σου? Είναι, ας πούμε, μια φώτιση που ήταν θαύματα της ζωής που ο Θεός που έχεις μέσα σου ένιωσες να σου δίνουν καθοδήγηση? Τι ήταν αυτό που συντέλεσε και πραγματικά έχεις τόσο κουράγιο? Είχα μια γιαγιά, τη γιαγιά μου τη ζωή, που ήταν αγράμματη, είχε όμως πάρα πολύ θέληση και είχε και ένα μυαλό κοφτερό για την εποχή της. Είναι η αιτία που πήγα στο σχολείο, γιατί εγώ μεγάλωσα σε επαρχία και τα κορίτσια δεν τα στέλναν στο σχολείο. Ήμουνα το δεύτερο κορίτσι από το χωριό που πήγε στο σχολείο και γι' αυτό στάθηκε η γιαγιά μου σε αυτό.
η οποία έκανε κάτι αντίστοιχο για την εποχή της με αυτό που κάνω εγώ. Ήταν η μαμή στο χωριό, ήταν αυτή που έφτιαχνε τα σπασίματα, που γιατρεύε τα παιδιά όταν δεν ήταν καλά και γενικά ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς μέσα στο χώρο που ζούσε. Πιστεύω ότι τα πρώτα μηνύματα τα έχω πάρει από την οικογένειά μου και συγκεκριμένα από τη γιαγιά μου που ήταν αυτός ο άνθρωπος που ήταν, με τρομερή θέληση και με διάθεση για να μάθει. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι καινούριο που να ερχόταν για τότε εποχή και να έλεγε ότι εγώ δεν θα το μάθω. Καταπληκτικό. Τι έχει μέχρι στιγμής, έτσι επιγραμματικά αν μπορούμε να πούμε, γιατί θα μπορούσαμε να καλύψουμε πολύ χρόνο, προσφέρει ο σύλλογος από τότε που τον πήρε στα χέρια σου, επιγραμματικά, έτσι τα πιο σημαντικά του κομμάτια? Το βασικό του είναι ότι προσφέρει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στον ίδιο τον ασθενή και στην οικογένειά του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Εύα, τους φροντιστές. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια, και ευτυχώς που το έχουμε αυτό και το βλέπουμε κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία για να φροντίσουν τον ασθενή και είναι υποχρεωμένη η οικογένεια και το συγγενικό περιβάλλον να στέκεται δίπλα στον ασθενή. Το άλλο μεγάλο, εκτός από τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, είναι ότι με τον καιρό, επειδή συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς γιατρούς, και θα πρέπει εδώ να πω και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ότι είναι άνθρωποι που μας βοηθούν πάρα πολύ. Όταν είναι να έρθει κάποιος από επαρχία και ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μείνει, θα πάρουμε τηλέφωνο σε αυτούς τους θεούς που λέω εγώ, τους γιατρούς, γιατί για τον ασθενή είναι θεός ο γιατρός. Και θα του πούμε ότι έχουμε αυτό το περιστατικό, κάπου θα τον στριμώξει, κάπου θα τον βάλει. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και να βοηθούμε ουσιαστικά και να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που εκτιμούν αυτό που κάνουμε. Έχεις δει αυτό το διάστημα της πορείας της ζωής σου? Σίγουρα, μας ερωτήσω αν έχεις δει θαύματα και αν πιστεύεις στα θαύματα. Νομίζω ότι... Έχω δει. Έτσι το πιο δυνατό που λες περνάει τη λογική. Είναι ένα τωρινό περιστατικό, είναι ένα μέλος του Δέλτα Σίγμα που έχει εδώ και 4 χρόνια μετάσταση, το παλεύει πάρα πολύ. Και ενώ σήμερα την είχαν ότι θα έκανε μια καινούργια επέμβαση, όταν πήγε να μπει στον αξονικό, απορούσαν οι γιατροί ότι είχε εξαφανιστεί ο όγκος. Δόξατε. Και τέτοια θαύματα εγώ έχω ζήσει αρκετές φορές και θέλω να το πω με πολύ ότι να εμπιστευόμαστε το Θεό, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, και την επιστήμη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με τα φάρμακα πλέον έχουμε πετύχει όχι μόνο να έχουμε επιμήκυνση του ορίου της ζωής μας, αλλά να έχουμε και μία ποιότητα ζωής. Όμως εδώ δίνεις ένα σπουδαίο μήνυμα, ότι ποτέ δεν πρέπει να προκαθορίζουμε, να βγάζουμε συμπεράσματα μέχρι το τέλος της ζωής. Γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να συμβεί το θαύμα. Έτσι ακριβώς, και αυτό το λέω πολλές φορές. Μερικοί γιατροί, και ειδικά όταν έρχονται από το εξωτερικό που είναι ακόμα επηρεασμένοι, ότι το λέμε μία και έξω. Και πολλές φορές λέω ότι λέμε όσο μπορεί να αντέξει ο άλλος. Και δεν είσαι Θεός για να του πεις εσύ ότι σε 5 μήνες έχει τελειώσει η ζωή σου. Εμείς έχουμε δει άπειρες φορές, και θα σου πω για το φίλο μας το Θανάση να είναι καλά εκεί που είναι, που πάλεψε τόσα χρόνια και κατάφερε με τόσο σοβαρό καρκίνο όχι μόνο να ζήσει τόσα χρόνια, να έχει ποιότητα ζωής, να βοηθήσει τόσο κόσμο. Το βιβλίο του ακόμα είναι Ευαγγέλιο για κάθε ασθενή με καρκίνο, και όποιος έρχεται στο σύλλογο, εγώ πλέον το χαρίζω. Λέω πάρ' το να το διαβάσεις. Μπράβο, ζωή μου. Να το πούμε ότι είναι ο τίτλος. Τώρα συγκινήθηκα πραγματικά, τον θύμισες. Καρκίνος, δάσκαλος και φίλος είναι το βιβλίο του Θανάση. Και είναι ο Θανάσης ο σύλλογος. Είναι Ευαγγέλιο. Ένα βιβλίο που σε γεμίζει πραγματικά χαρά. Δηλαδή είναι αυτογνωσία. Είναι ένα βιβλίο αυτογνωσίας. Και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, ζωή μου. Ο Θανάσης ο Σεφερλής, ήταν και γιατρός ορθοπαιδικός, είχε ένα όραμα, είχε ένα όνειρο, να μπορούσε να γίνει, ας το πούμε, ένας χώρος που να μπορέσει ο καρκινοπαθής να αντιμετωπίζεται ολιστικά και με όλες τις εναλλακτικές θεραπείες που υπήρχαν και στα αρχαία σκληπεία.
Πώς βλέπεις αυτό, εγώ θα ήθελα πολύ να βοηθήσω σε αυτό, αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ήμουν ευγνώμων. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή, μάλλον πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν μπορούμε να το δούμε πώς θα το κάνουμε, αλλά υπάρχει μέσα στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος. Υπάρχει όχι μόνο στο δικό μου το μυαλό, σε όλων όσων γνώρισαν το Θανάση, γιατί ο Θανάσης ήταν στο σύλλογο από την ίδρυσή του μέχρι πέρυσι που έφυγε. Ο Θανάσης ήταν δύναμη και σήμερα δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία. Με την Αντωνία μιλήσαμε για το Θανάση. Αλήθεια. Πόσο μας λείπει, γιατί δεν ήταν ένας ασθενής, ήταν ο γιατρός που με την επιστημονική του κατάρτιση εξηγούσε τόσο απλά για αυτό που σου συμβαίνει. Ήταν ο συνασθενής σου που καθόταν δίπλα, ήταν ο άνθρωπος που έκανε τις ασκήσεις μαζί σου, που σου άνοιγε δρόμους να βρεις και σε άλλα σημεία αυτό που ζητούσες. Και το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας, αν μπορέσουμε, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο ούτε το στήσιμο, ούτε τα οικονομικά για να μπορέσει να στήσεις ένα τέτοιο κέντρο που να μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι ασθενείς με καρκίνο και να έχουν όλες αυτές τις παροχές. Έχω πει, αν καταφέρουμε και το κάνουμε αυτό, να κλείσει ο σύλλογος και να ασχοληθεί μόνο με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα συναντηθούμε και θα σου πω και εγώ τη σκέψη μου πάνω σε αυτό, γιατί και εγώ έτσι το οραματίζομαι αυτό. Λοιπόν, τώρα, ζωή μου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λόγω και του κορονοϊού και όλο αυτό το πράγμα που περνάμε και τα λοιπά, σε όλους τους συλλόγους ασθενών υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι αυτή τη στιγμή, για το κέφι, που έχει στριμωχτεί το πράγμα, ή είμαστε καλά, ή θα ανασυγκροτήσουμε και πάλι τις δυνάμεις μας και θα προχωρήσουμε. Εμείς ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Βέβαια αναστήλαμε όλα τα διαζώσεις που γινόταν στο σύλλογο, γυμναστική, γιόγκα, οι ομάδες ασθενών, φροντιστών και πενθούρων που είχαμε. Όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και όσο μπορεί να συμμετέχει. Η ομάδα των ασθενών, που είναι και η πιο μεγάλη μας ομάδα, μάζευε τις Δευτέρες και 20-25 άτομα, που είναι δύσκολο από το διαδίκτυο. Δηλαδή μέχρι να πούνε μια καλησπέρα όλοι, περνούσε η ώρα. Και έβλεπα εγώ πολλές φορές την αγωνία, ειδικά των νέων ασθενών ή που ήταν σε θεραπεία αυτή τη στιγμή, ότι δεν είχαν το χώρο. Γιατί αλλιώς είναι να είναι ο άλλος δίπλα σου, να το κοιτάξεις στα μάτια, να του πιάσεις το χέρι. Ήτανε μια κάποια λύση το διαδίκτυο, σίγουρα. Και νομίζω ότι μπήκε για καλά στη ζωή μας. Αλλά εύχομαι και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε και να μπορούμε να πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, το να είμαστε δίπλα-δίπλα ένα στον άλλον. Πιστεύω απόλυτο ότι θα γίνει έτσι. Ζωή μου, νομίζω ότι θα περάσει αυτό το πράγμα όπως ήρθε. Ήρθε, σίγουρα, πώς να το πω, είχαμε απώλειες, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι είχαμε και ένα κέρδος. Είχαμε πολλά μπόνους ανοίγματος του μυαλού, ψαξίματος της ψυχής. Πολλοί άνθρωποι αρχίσανε να σκέφτονται ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά πράγματα στη ζωή. Άρα υπήρξε και μία αφύπνιση. Εγώ το βλέπω γύρω μου και από τους ανθρώπους που γνωρίζω και πώς οι άνθρωποι ένωσαν τις προσευχές τους για ένα κοινό στόχο. Και αυτό θέλω επίσης να σε ρωτήσω, ζωή μου. Εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλές έρευνες που η ομαδική προσευχή λειτουργεί πολύ θετικά στην ασθένεια ενός ανθρώπου, ακόμη και αν είναι μακριά. Ναι. Το έχεις παρατηρήσει, είναι κάτι που το έχεις δει στην πορεία σου αυτή? Το έχω παρατηρήσει και το κάνουμε στις ομάδες. Όταν κάποιο μέλος μας έχει ένα πρόβλημα, πάντα κλείνουμε την ομάδα στέλνοντας θετική σκέψη. Και ακόμα και η θρησκεία μας η ίδια, τη δύναμη που έχει το Πάτερ ημών, και γι' αυτό νομίζω και το λένε όλοι μαζί, γιατί είναι μια προσευχή που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου της Ορθοδοξίας, ότι αυτό φτάνει ψηλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, και ότι μπορούμε να επηρεάσουμε αυτόν που έχει το πρόβλημα. Και δεν είναι τυχαίο, Εύα, κάθε φορά που ένας πάει για εξετάσεις και έρχεται και λέει «Θα πάω για εξετάσεις, κάντε κάτι για μένα, στείλτε μου ένα μήνυμα». Δηλαδή, πιστεύω σε πάρα πολλούς ανθρώπους ότι λειτουργεί αυτό και εμείς στο Σύλλογο το κάνουμε.
Είναι οι δονήσεις μας τέτοιες. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ενεργειακά οι δονήσεις μας, αν συντονιστούν σε κάτι καλό, θα επιτευχθεί οπωσδήποτε. Τότε γίνεται δηλαδή το θαύμα. Ωραία. Ζωή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα μας. Αν όμως κάτι που εγώ μπορεί να παρέλειψα και ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό να σε ρωτήσω, δεν μου έρχεται στο νου, θα ήθελα να το επισημάνεις εσύ. Εύα, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θέμα που το έχω φέρει πάρα πολλές φορές. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν κέντρα τελικού σταδίου. Ναι. Τα λεγόμενα hospice που υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ σε εμάς δεν υπάρχει. Όταν βγαίνουν οι ασθενείς από το νοσοκομείο, δεν έχουν πού να πάνε και πού να τους ακουμπήσουν. Είχαμε κάνει μία προσπάθεια πέρυσι, είχε συσταθεί μία επιτροπή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Υπουργείο Υγείας με πρόταση ολοκληρωμένη και κοστολογημένη για να μπαίνει η ανακουφιστική φροντίδα από την ώρα της διάγνωσης και όχι μόνο για την ασθένεια του καρκίνου, αλλά απλώς επειδή εγώ αυτό ξέρω πολύ καλά και ξέρω τι σημαίνει. Η οποία ενώ είχε τελειώσει, ο κύριος Ξανθός έφυγε και δεν την ψήφισε, τώρα ο κύριος Κικίλιας που έχει έρθει δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που το φέρνουμε και το ξαναφέρνουμε. Πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, είτε στα νοσοκομεία που υπάρχουν, μία πτέρυγα να την κάνουν για το τελικό στάδιο, ή σε δομές που κλείνουν πριν αρχίσει το πλιάτσικο, ένας να πάρω το ένα, άλλος να πάρω το άλλο. Δεν θέλει πάρα πολλά χρήματα και θα ανακουφίσει και τα νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω με αυτό να κλείσουμε. Και με την ευχή ότι κάποιος γενναίος υπουργός θα πάρει αυτή την απόφαση. Πραγματικά το εύχομαι. Είναι κέριο θέμα. Ναι, ζωή μου. Πολύ καλά το βάλατε. Και σε αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν γίνεται να γίνει. Έτσι. Όταν σήμερα ένα στα δύο σπίτια έχει έναν άνθρωπο με καρκίνο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όσο πάει η Εύα, το ποσοστό ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ, δηλαδή και με το όριο επιβίωσης που έχει ανεβεί και ο καρκίνος, εντάξει, είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι όταν είναι στα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, αλλά ο καρκίνος σαν ασθένεια είναι της τρίτης ηλικίας, δηλαδή ο ένας στους τρεις μετά τα 65 θα νοσήσει από καρκίνο, από κάποια μορφή καρκίνου. Είναι αποδεδειγμένο από μελέτες. Οπότε καλό είναι όλοι να ξέρουμε και θα πω κάτι που έλεγε η κυρία Γιδοπούλου, ότι ο καρκίνος είναι ο πιο μεγάλος δημοκράτης και δεν ξέρεις ποιανού πόρτα θα χτυπήσει αύριο το πρωί. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθούμε, να συμπαραστεκόμαστε και να δημιουργήσουμε δομές για την ανακούφιση του πόνου. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Όταν θα ξαναβρεθούμε. Θα πούμε για το κέντρο ολιστικής αντιμετώπισης. Έτσι. Ναι, και να με καλέσεις να κάνω και μια μέρα μαζί με τον γιατρό τον Αλέξανδρο τον Λουπασάκη, μαθήματα γελοτοθεραπείας. Ωραία, ωραία. Έγινε, Εύα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.